Μια σειρά σημαντικών συναντήσεων πραγματοποίησε χθες και σήμερα ο αντιδήμαρχος Ζακυνθίων, ο κύριος Σάκης Λαδικός. Θα μας πει όμως περισσότερα ο ίδιος, καθώς τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά. Για όλους τους Ζακυνθινούς. Καταρχάς, είχαμε μια σειρά συναντήσεων σε Πάτρα και Αθήνα χθες και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά. Υπήρχε μια συνάντηση με τη Διευθύντρια της ΕΤΣ Εφορίας Νεότερων Μνημείων, την κυρία Κοτσοβίλη, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των κλειπτών μνημείων τα οποία υπάρχουν στο πρώτο κημητήριο Ζακύνθου. Mm-hmm. Πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα με την κυρία Κοτσοβίλη και από τον Ιανουάριο θα έρθει κλιμάκιο της Εφορίας Νεότερων Μνημείων στη Ζάκυνθο να καταγράψει τα μνημεία τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να χρειάζονται σωστικής παρέμβασης και από εκεί και πέρα με την συνεργασία Δήμου και Εφορίας θα προχωρήσουμε στην συντήρηση αυτών των μνημείων. Κύριε Λαδικέ, πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση? Κοιτάξτε, υπάρχουν μνημεία τα οποία με το χρόνο έχουν υποστεί πάρα πολλές φορές, έτσι και όπως είναι το Μέγαρο Καραμπή, όπως είναι μάλλον του Καραμπίνη το μνημείο, όπως είναι το μνημείο Λομβάρδου, τα οποία δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να σωθούν αυτά. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος στο νησί ο οποίος να έχει τέτοια εμπειρία, απευθύνθηκαμε στην Εφορία Νεότερων Μνημείων και μας έδωσε τις οδηγίες τι πρέπει να γίνει. Ούτως ή άλλως το πρώτο νοικοταφείο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο, δηλαδή ότι υπάρχουν εκεί μέσα μνημεία, τουλάχιστον 68 μνημεία σημαντικών καλλιτεχνών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα γλυπτών. Μάλιστα. Τα έργα τα οποία υπάρχουν από λαϊκούς μάστορες. Έτσι λοιπόν με την κυρία Κοτσοβούλη βρήκαμε τον τρόπο της συνεργασίας, ούτως ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και άμεσα να σωθούν συγκεκριμένα μνημεία, τα οποία προέχουν ως προς το γεγονός ότι έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη φθορά. Επίσης έγινε συνάντηση με τον κύριο Σκεφά, τον Αντώνη Σκεφά, ο οποίος είναι πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων και συμφωνήθηκε η μόνιμη έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πάτρας να έρθει στη Ζάκυνθο για να εκτεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα γίνει αυτό. Με την αντιδήμαρχο την κυρία Ανδρικοπούλου του Δήμου Πατρέων έγινε μια επαφή σε ανταλλαγή, σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, σε θέματα εθελοντισμού. Η κυρία Ανδρικοπούλου είναι αντιδήμαρχος εθελοντισμού και η Πάτρα από το 2008 έχει στήσει γραφείο εθελοντισμού. Σας μετέφερε τη γνώση που έχουν κατακτήσει έτσι στην Πάτρα και τι συμπεράσματα αποκομίσατε, πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα όσον αφορά τον εθελοντισμό? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά, βέβαια δεν έχουν ακόμα τις δομές τις οποίες εμείς ετοιμάζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό παντοπολείο και επίσης και αυτοί προσπαθούν να στήσουν δημοτική τραπεζαρία, δημοτικό εστιατόριο. Αλλά οι δράσεις όμως εθελοντικές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κοινωνικές δομές αλλά και με άλλες δομές όπως καθαρισμός, όπως πολιτικές εκδηλώσεις, όπως αθλητικές εκδηλώσεις. Σας λέω είναι το πρώτο γραφείο εθελοντισμού που στήθηκε σε Δήμο πανελλαδικά. Είναι το λεγόμενο γραφείο Ε. Παρακολουθήσατε και ένα συνέδριο που είχε να κάνει με τον πολιτισμό και την νεολαία. Με τον πολιτισμό και την νεολαία, αυτό έγινε σήμερα. Και παράλληλα είχαμε και συναντήσει με στελέχη των καναβαλικών επιτροπών του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Ρέτη σήμερα. Σήμερα λοιπόν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα πολιτισμός και νεολαία. Χρηματοδοτικές δυνατότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι το 2020, στο οποίο μελετήθηκαν ο πρώην Υπουργός ο Σταύρος Ομπένος, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς ο Γιάννης Ολιβανός, η Ειρήνη Κομνηνού από το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αναστασία Εφηλίνη από το Δήμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, όπου με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και στελεχών των Δήμων έγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για το τι μπορούμε να πράξουμε στον τομέα πολιτισμός και νεολαία. Επίσης έγινε μια επαφή η οποία είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου. Το αποτέλεσμα αυτής της επαφής ήταν η Ξενοπούλιος Παιδική Βιβλιοθήκη να υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με τον οργανισμό αυτόν, όπου για 3 έτη θα δοθούν τα χρήματα των 3.000 ανά έτος για την αγορά τίτλων νέων βιβλίων. Μάλιστα, και να πούμε ότι εσείς τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αθήνα, όμως εδώ στο νησί, ειδικά τώρα αυτό το τριήμερο, εντατικοποιούνται και τα προγράμματα όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, την Ξενοπούλη, που μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά.
Ναι, και την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδήλωση με το πώς ζυμώνεται μια κουλούρα. Ναι, ναι, και με παραμύθια. Και μιλάμε για την Παιδική Βιβλιοθήκη και την Ξενοβούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη, και υπογράφει και μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο για ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ήδη λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Νερό, που είναι το Μάρτιο, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο θα κάνει δράσεις για το νερό στο μουσείο. Πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι εάν βάλουμε το παιδί στο επίκεντρο, είτε των καναβαλικών δράσεων, είτε το συμπέρασμα, ας πούμε, αν θέλετε, τις κουβέντες που είχαμε με τις καναβαλικές επιτροπές, είτε στο επίκεντρο του πολιτισμού, δηλαδή να μπει η νεολαία στο επίκεντρο του πολιτισμού, δημιουργούμε, αν θέλετε, χαρακτήρες για τις γενιές που έρχονται, οι οποίες θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, ναι. Έτσι είναι πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Λαδική, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε στο Δελτίο απόψε, έστω και από μακριά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.